Με λαμπρότητα και μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο μεγαλοπρεπής εορτασμός του Μικρού Πάσχα του καλοκαιριού, με χιλιάδες πιστούς ήδη από σήμερα να σπέβδουν στους ναούς και τα μοναστήρια για τον Εσπερινό, φορώντας μάσκες και τηρώντας τις αποστάσεις. Ως Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, όπως βεβαίως και όλες οι κατατόπους ιερές Μητροπόλεις της Μεγαλονήσου, έχουν δώσει σχετικές οδηγίες και εντολές στους ιερείς, κυρίως δε στους ιερείς οι οποίοι υπηρετούν στους εορτάζοντες ναούς, να είναι πολύ προσεκτικοί στην τήρηση των μέτρων, ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα συνωστισμού εντός του ναού, να παραμένουν οι άνθρωποι ένα πρόσωπο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα όπως προβλέπει το ΦΕΚ, να χρησιμοποιούν την μάσκα όταν θα βρίσκονται εντός του χώρου του Ιερού Ναού και έτσι να αποφύγουμε φαινόμενα συνωστισμού που είναι και τα φαινόμενα που μπορεί να δημιουργήσουν την διασπορά του κορονοϊού ή άλλες δυσκολίες στους ανθρώπους και δεν το θέλουμε αυτό. Την ίδια στιγμή, ο Επίσκοπος Κνωσού και Αρχιγραμματέας της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης κάνει έκκληση προς τους πιστούς να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με φόντο την επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα που καταγράφεται στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Παρακαλώ και προτρέπω και όλους τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή την ώρα από τον τηλεοπτικό σας σταθμό να είναι υπεύθυνοι, να είναι συνετοί, να οπλιστούν με υπομονή και να αξιοποιήσουν τον χρόνο της αναμονής για το προσκύνημα ως χρόνο προσευχής την ώρα που θα προσεγγίζουν την Ιερά Εικόνα και τον Επιτάφιο της Παναγίας μας. Για ατομική ευθύνη και συλλογική προσπάθεια έκαναν λόγο και οι ειδικοί, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου και επισημένοντας ότι το αποτύπωμα της εξόδου του 15 Αυγούστου θα φανεί μετά τις 20, οπότε και θα χρειαστεί να επαναξιολογηθεί η κατάσταση. Έρχεται η γιορτή του 15 Αυγούστου. Γνωρίζουμε ότι είναι μια σημαντική γιορτή για όλη τη χώρα. Ο κόσμος θα κινηθεί. Εάν δεν προσέξουμε, μετά τις 20 του Αυγούστου θα δούμε να αυξάνονται κατά πολύ ακόμα και οι νοσηλίες στην Κρήτη. Κάνουμε υπερβολές σε πανηγύρια, σε μαζόξεις και δεν τηρούμε τα μέτρα αυτά που είπαμε, διπλής μάσκας στους χώρους λατρείας, είτε μέσα είτε έξω. Αν δεν σταματήσουμε όλες αυτές τις κοινωνικές συναθρήσεις, δεν θα έχουμε μείωση, αλλά αντιθέτως θα δούμε να αυξάνονται τα κρούσματα.